μέτρα. Μακριά από το φλουρί, Γιώργο, μακριά. Για να δούμε τι λέει, παιδιά, ο Παπαδόπουλος. Ποιος είναι ο τραγουδιστής που δεν τον θέλει καλεσμένο? Είναι ένα εξαιρετικό έργο και μια εξαιρετική παράσταση. Και η αλήθεια είναι ότι λέω πώς θα το αποχωριστώ. Αυτό το ρόλο, κυρίως αυτό το ρόλο. Σας έχουν προτείνει κάτι άλλο, τηλεοπτικά, κάτι διαφορετικό, μια άλλη εκπομπή? Ναι, κάτι μου έχουν πει κατά καιρούς, αλλά δεν. Είχα διαβάσει κάπου ότι έχει υπάρξει μάλλον καλλιτέχνης με τον οποίο δεν θα τον θέλατε ποτέ καλεσμένο. Ισχύει για τον Γιάννη Πλουταρχό? Ναι, ναι, ισχύει, αλλά εντάξει. Δεν παρεξηγηθεί. Δεν μου άρεσε, να ανασκαλεύω. Δεν είχα παρεξηγηθεί με κανέναν. Ούτε ήρθα σε επαφή, ούτε μίλησα. Μέσω μηνυμάτων μιλούσαμε. Έκανε κάτι, όχι σε μένα, σε κάποιον άνθρωπο που ήταν πολύ σπουδαίος άνθρωπος και θεώρησε ότι εγώ με αυτόν τον κώδικα συμπεριφοράς, εγώ είμαι λίγο απόλυτος. Είμαι απόλυτος. Άμα δηλαδή δείχνεις ασέβεια σε έναν σπουδαίο άνθρωπο, γιατί είσαι ένας χθεσινός τύπος που κάνεις επιτυχία για κάποιο λόγο, ας είσαι και ταλαντούχος ή οτιδήποτε, για μένα δεν υπάρχει συντροσχή. Το τελευταίο διάστημα έχουμε δει δημοσιεύματα που μπορεί να αφορούν την προσωπική σας ζωή. Πώς είναι για εσάς όταν το βλέπετε? Παγερά διαφορώ, ρε μου, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Κάποιοι άνθρωποι κάνουν τη δουλειά τους, συνήθως δεν την κάνουν και καλά, αλλά δεν μπορώ να ασχοληθώ πραγματικά. Είμαι λίγο συνόμπη σε αυτά τα πράγματα. Έχετε πει ποτέ στη διαδικασία να σκεφτείτε να πάρετε τηλέφωνο? Όχι, γιατί είμαι νευρικός και άμα πάρω τηλέφωνο θα έχουμε άλλα μετά. Γιατί άμα ξυπνήσω πειράζει μέσα μου, θα έχουμε άλλα. Και δεν θέλω. Νομίζω θα δώσω και αξία σε κάποιους ανθρώπους που τον αξίζουν το. Καλημέρα, Φεύγα. Καλημέρα, Φεύγα. Είσαι ο Πειραιάς. Να τα ιεραρχήσουμε πρώτα. Να τα ιεραρχήσουμε λίγο, επιτρέψτε μου. Καταρχήν, επειδή γι' αυτό πήγαμε εκεί και γι' αυτό πάμε εκεί, παίζει σε μια εξαιρετική παράσταση για τρίτη χρονιά, μια εξαιρετική κομμωδία. Εγώ την έχω δει δύο φορές και με τις δύο διανομές. Είναι εξαιρετικός και πολύ αγαπητός και πάει πάρα πολύ καλά η παράσταση στο θέατρο ΚΑΠ. Αν θέλετε να γελάσετε και αγαπάτε τον Σπύρο και όχι μόνο, εγώ το συστήνω το έργο ανεπιφύλακα. Πρώτον. Δεύτερον, για τον Πλούταρχο, εμείς του χώρου λέμε ότι ο Πλούταρχος είναι το περιβόητο καλό παιδί. Το καλύτερο παιδί. Το καλύτερο παιδί, δεν είναι? Ναι. Τι είναι αυτό τώρα με το... Τι έχει γίνει λοιπόν τώρα? Ψάξαμε λίγο στο αρχείο. Το 2013 είχε πάει στη Μενεγάκη καλεσμένος ο Παδόπουλος και είχε πει δεν μου αρέσει το ύφος του τραγουδιού του Πλούταρχου και διαστάθηκε, λένε ότι κάτι τρέχει. Του λέει έχει γίνει κάτι με τον Πλούταρχο? Και λέει ναι, είχαμε κάνει ένα αφιέρωμα στο Σταύρο Κουγιουμτζή, στο παρελθόν, και είχαμε καλέσει και τον Γιάννη Πλούταρχο. Έχει πεθάνει νομίζω. Τώρα εσύ, ναι. Έχει πεθάνει. Στο παρελθόν. Εν ζωή όταν ήταν δηλαδή. Φαντάζομαι αυτό κατάλαβα. Είχαμε κάνει ένα αφιέρωμα και είχαμε πει και του Γιάννη να έρθει. Και είχε πει ο Γιάννης θα έρθω, κανένα πρόβλημα. Και τελικά δεν πήγε ποτέ ο Πλούταρχος και στεναχωρήθηκε ο Σταύρος τότε Κουγιουμτζής. Και από τότε το κρατάει μανιάτικο. Ήταν ζωή, ήταν πεθαμένο. Καλέ, θα με τρελάνε. Κοίταξε, ναι, γιατί θέλω να τον πει. Γιατί αν ο συνθέτη τον περίμενε να πάει και ήθελε να τον δει. Ο ίδιο και άσχημα. Α μείνουμε σε αυτά που είπε ο ίδιο. Είπε ότι δεν σεβάστηκε, είπε κάποια πράγματα. Νομίζω είπε κάποια πράγματα. Δεν είπε ότι δεν σεβάστηκε μια συμπεριφορά του, ότι υπόθηκαν και λέξεις. Αν είσαι χτεσινός και ταλαντού, αυτό που είπε, εννοείς. Κοίταξε από την άλλη. Για κάποιον πολύ σπουδαίο. Ναι, αλλά όταν είσαι ένα τόσο ταλαντούχο τοπίο όπω είναι ο Σπύρος Παπαδόπουλος και είναι και έξυπνο, εγώ τον θεωρώ πολύ. Δεν μπορεί να γιώνει έναν καλλιτέχνη ο οποίο είναι τόσα χρόνια στην πρώτη γραμμή και να λέει ένα χτεσινό ακόμα και ταλαντούχο. Ωραία, είναι ειλικρινές, αλλά. Μα είναι χθεσινός ο Πλούταρχος, ρε παιδιά. Μα τη γνώμη του λέει, δεν σημαίνει ότι αυτό που λέει είναι το σωστό. Ναι, αγάπη μου, αλλά και ο Πλούταρχος είναι στην πρώτη γραμμή 15-20 χρόνια. Δεν μπορείς να το λες τόσο εύκολα χθεσινό. Μπορεί να στείλει μια μεγάλη παραγωγή, μια μεγάλη εκπομπή, να περιμένεις κάτι και να μην σου έρθει μετά. Πες ότι ήταν άσχημη συμπεριφορά. Μπορεί να το λες χθεσινό. Δεν μπορείς να αναφέρεις. Δεν νομίζω ότι το πήρα από την άποψη. Το πήρα από την άποψη την ηθική. Αυτό εννοούσε. Ναι, αλλά είπε αν είσαι χθεσινό, ακόμα και τα λαθρωτικά μάλλον. Είχε δεχθεί όμως ο Πλούταρχος ή είχε. Είχε μιλήσει μέσω μηνυμάτων. Δέχτηκε ο Γιάννης, γιατί θα έρθω. Στη συνέντευξη που είδα εγώ έτσι. Γιατί αν από την αρχή πεις ότι εγώ δεν θέλω να έρθω, δεν μπορεί να. Αλλά αν έχει πει ότι θα έρθω και μετά το αλλάζει, εκεί μπορεί να γίνει. Λέει, έτσι είχε πει ο Σπύρος τότε στο παρελθόν, ότι είχε πει θα έρθει. Ναι, να εκεί είσαι κακό ναι. Χαρακτήρα, δεν είσαι χθεσινό στο επαγγελματικό. Ναι, μωρέ, κόλμα το χθεσινό εσύ. Δεν ήταν ωραίο. Δεν έχει διαφορματίσει σου ότι ο Παπαδόπουλος δικαιούται να πει για τον Πλούταρχο. Γιατί δύο άνθρωποι πρώτη γραμμή. Ο Παπαδόπουλος που λέει Μαρία, γιατί είναι ένα άνθρωπο ο Πλούταρχος πρώτη γραμμή. Μα και αυτό είναι πρώτη γραμμή και γι' αυτό ακριβώ έχει το δικαίωμα να κρίνει. Συγγνώμη, εγώ δεν φοβάμαι του ανθρώπου που λένε τη γνώμη του. Ελεύθερα και είναι η γνώμη τους. Δηλαδή, εγώ είμαι ο Παπαδόπουλος και λέω τη γνώμη μου. Ναι. Ακόμα και αν συμφωνώ, διαφωνώ με αυτή. Εγώ φοβάμαι τους ανθρώπους που λένε τη γνώμη τους
κρυβόμενοι πίσω από κάποιους άλλους ή γράφοντας κάποια πράγματα τα οποία είναι υπόγραφα ή που δεν υπάρχουν οι υπόγραφες αυτές. Αυτό να φοβάστε. Όχι για αυτόν που λέει τη γνώμη. Αλλά τι να φοβηθείς και που τα πράγματα δεν έχει καμία σημασία. Και εμείς τον κρίνουμε αυτό. Εγώ με τον Γιώργο θα συμφωνήσω. Τώρα δεν μπορείς να λες μια γνώμη και να τη λες μέσω του Καβατζίκη ή να λες μια γνώμη να γράφεις ένα κείμενο και να το υπογράφει. Εκπρόσωπος τύπου. Μπορώ να πω όμως κάτι. Ο ίδιος δεν είναι ότι βγήκε να κάνει κάποιο. Μήπως και το μπορώ λίγο να πω κάτι. Γιατί μία ώρα προσπαθώ. Ο ίδιος δεν είναι ότι. 10 λεπτά. 2, 3. Μετά λέτε ότι εγώ αργώνω. Λέγε ρε φέι. Τέλος πάντων. Όχι, εσύ το λες αυτό, ταιριάζεις να ολοκληρώσεις. Είναι γεγονός. Ναι. Λοιπόν, ο ίδιος δεν είναι ότι ξεκίνησε, ότι αργώνω να ολοκληρώσω. Άσε με να πω την άποψη. Συγγνώμη. Δεν είναι ότι ήδη ξεκίνησε. Να τη διευκρινίσω όμως ότι στο λόγο το κάνεις αυτό. Στο λόγο, πού αλλού. Πού αλλού, ο καλύτερος μπορεί να σε ο άντρας σου κάτι θα ξέρει. Μπορεί κάποιος να σε ακούει χωρίς να σε βλέπει. Να μιλάει ξαφνικά. Εναντίον του Πλούταρχου. Το ρώτησε δημοσιογράφος για κάτι που είχε γίνει στο παρελθόν. Δεν είναι ένας άνθρωπος που κρύβεται, είπε όμως δεν θέλω εγώ να. Δεν μου αρέσει να ξαναθυμάμαι τα παλιά. Και είπε ένα γενικό ότι εγώ δεν τον πάω ουσιαστικά γιατί έκανε κάτι το οποίο εμένα δεν μου αρέσει, άρα βάζω χί σε αυτούς τους ανθρώπους. Για μένα είναι σεβαστό και στην εκπομπή του δεν τον θέλει. Μέχρι εκεί. Από εκεί και πέρα. Δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλός τραγουδιστής ο Πλούταρχος, δεν είπα αυτό κανείς ποτέ. Είπα ωραία. Αυτό. Μπορεί να έχει κάνει 10.000 άλλα πράγματα ο Πλούταρχος. Π.χ. εγώ προχθές, που δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, τον Γιάννη, μου είπανε από ένα φιλανθρωπικό σωματείο, να το πω έτσι, πόσο πολύ τους έχει βοηθήσει με την παρουσία του στα παιδάκια, χωρίς αυτό να έχει βγει προς τα έξω. Και το υπογράφω face κορδά γιατί μου το είπε η διευθύντρια του σωματείου. Εγώ υπογράφω ένα πολύ ωραίο ζεμπέκι, το ακούμε στο Λάμπη το πρωί, πολύ ωραίο ζεμπέκι.